Με χιλιάδε ιδιοκτήτε γη και στα χανιά να φύγονται από την κατάργηση τη καταπάρεκκληση δόμηση το 2022, η τελευταία παράταση του Υπουργείου Περιβάλλοντο αποδείχτηκε σωτήρια, διασφαλίζοντα το δικαίωμα δόμηση που κινδύνευε να χαθεί. 850 οικοδομικέ άδειε εκδόθηκαν από την Πολεοδομία Χανίων για οικόπεδα εκτό σχεδίου μικρότερα των τεσσάρων στρεμάτων. Είχαμε υποχρέωση και δέσμευση εκ του νόμου να εκδώσουμε αυτέ τι οικοδομικέ άδειε μετά από παράταση τη προθεσμία μέχρι 31 Τρίτου του 2024. Είμαστε χαρούμενοι γιατί τούτο επετεύχθη. Καταφέραμε και εκδώσαμε όλε τι οικοδομικέ άδειε, ε, ε, ώστε καμία ιδιοκτησία να μην χάσει τη δυνατότητα οικοδομησιμότητα. Ήταν η τελευταία ευκαιρία χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων που είχαν προλάβει έω τι 9 Δεκεμβρίου του 2022 να υποβάλουν αίτηση για έκδοση βεβαίωση όρων ή για οικοδομική άδεια. Σε επίπεδο επικράτεια, οι θυγόμενοι από τι αλλαγέ έφταναν τι 11.000. Η πλειονότητα όμω ήταν στην Κρήτη και τα νησιά του Ιωνίου. Βέβαια, υπάρχουν και επόμενα βήματα για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν αυτές οι περιουσίες και μέσω της υπηρεσίας δόμησης, καθότι πρέπει να γίνει και δεύτερος έλεγχος από την υπηρεσία. Προχωράμε και όπως και να έχει είναι σημαντικό γιατί πλέον δεν δεσμευόμαστε από κάποια προθεσμία που ήταν ένα μαχαίρι στο λαιμό για την υπηρεσία. Σε επίπεδο χώρα, χιλιάδε κατά παρέκκληση οικόπεδα για τα οποία δεν είχε υποβληθεί αίτηση ω τι 9 Δεκεμβρίου 2022 έχασαν το δικαίωμα δόμηση. Στην πολεοδομία Χανίων επετεύχθη αυτό που έμοιαζε αδύνατο, μια και όλε οι αιτήσει εγκρίθηκαν. Θέλω να ευχαριστήσω και του υπαλλήλου τη Υπηρεσία Δόμηση και το Διευθυντή και κάθε ένα ξεχωριστά για τον αγώνα που κατέβαλαν για να ολοκληρωθεί αυτό. Σε κάθε περίπτωση, όλε οι ρυθμίσει για την εκτό σχεδίου δόμηση θα είναι μεταβατικέ έω ότου γίνει η αναγνώριση οδών με ειδικέ μελέτε και μέχρι την ολοκλήρωση του νέου πολεοδομικού σχεδιασμού μέσω των 227 τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων, ο οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψη και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2026.